Χρόνια πολλά σε όλους και όλες για τις Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων και εύχομαι ειλικρινά στον καθένα μας, στην κάθε μια, να υπάρχει υγεία, οικογενειακή ευτυχία και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε τις δημιουργικές μας δυνατότητες μέσα σε ένα διαχρονικό περιβάλλον ειρήνης. Και ο Χριστός μας με την επέτειο της εορτής της γέννησής Του να μας φωτίσει ώστε σαν κοινωνία συνολικά αλλά και ατομικά να λειτουργήσουμε με όρους ευθύνης και σύνεσης για να δώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο, ένα πιο στέρεο αύριο. Θα ήθελα να δούμε έτσι μερικά πράγματα για το πώς ξεκινάει. Είναι πια το τέλος αυτής της θητείας σε ολόκληρη την Ελλάδα για την νομαρχία και τη δική σας και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Είστε ο νέος περιφερειάρχης και θέλω σε πρώτη φάση να μου πείτε αν εντοπίζετε προβληματισμό, αν βλέπετε κι εσείς με μεγάλη επιφύλαξη το ξεκίνημα σε ελάχιστες πια μέρες της καινούργιας περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αν είστε επιφυλακτικός ή αν εκτιμάτε ότι γρήγορα, έστω και διαδικαστικά, θα ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Είμαστε λίγες μέρες πριν την ενεργοποίηση και επίσημα μιας πολύ σημαντικής διαρθρωτικής αλλαγής στα ζητήματα της αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα. Όμως είμαι σίγουρος, επειδή υπάρχει εκπεφρασμένη η βούληση της μεγάλης πλειοψηφίας και των αιρετών αλλά και των πολιτών να στηρίξουν ενεργά αυτόν τον θεσμό, μέσα από στενή συνεργασία και με το στελεχειακό δυναμικό των αυτοδιοικητικών θεσμών θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Θέλω να ενημερώσω τους συμπατριώτες μας ότι είμαστε σε αναμονή έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία του θεσμού της περιφέρειας, της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Και βέβαια όλο αυτό το χρονικό διάστημα και εμείς ως αιρετή αλλά και η κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών και τα συναρμόδια κατά περίπτωση Υπουργεία αλλά και το στελεχειακό δυναμικό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων αλλά και των μέχρι σήμερα κρατικών περιφερειών εργαζόμαστε συστηματικά ώστε να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση. Θέλω να τονίσω στους συμπατριώτες μας ότι σε πρώτο χρονικό διάστημα η εξυπηρέτηση η οποία θα γίνεται θα είναι στα σημεία όπου γινόταν μέχρι σήμερα για να λάβουν οτιδήποτε θέλουν ή να υποβάλουν οποιοδήποτε αίτημα θέλουν στις υπηρεσίες, ανεξαρτήτως με το αν κάποιες από αυτές μετακινούνται με τον Καλλικράτη σε ένα άλλο θεσμικό επίπεδο. Και βέβαια επιμέρους στοιχεία όσον αφορά τη στέγαση και τη λειτουργία θα τακτοποιηθούν εν καιρό με στενή και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων θεσμών. Θέλω επίσης να ενημερώσω τους συμπατριώτες μας ότι ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες και το Περιφερειακό Συμβούλιο της Δυτικής Μακεδονίας ορκιζόμαστε την ερχόμενη Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου στις 11.30 το πρωί στο Αμφιθέατρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην Κουζένη. Την Παρασκευή το μεσημέρι στις 3 έχει οριστεί μια εθιμοτυπική συνάντηση παράδοσης παραλαβής προς το πρόσωπό μου από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τον κύριο Γιώργο Κύρκο. Το Σαββάτο το πρωί με την ανάληψη και επισήμως των καθηκόντων μου ως αιρετού Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας θα δεχθώ στο γραφείο στην περιφέρεια τις ευχές και την ανταλλαγή των ευχών για το νέο έτος, όπως επίσης και οι αντιπεριφερειάρχες σε κάθε περιφερειακή ενότητα θα δεχθούν και θα ανταλλάξουν ευχές την πρώτη μέρα του έτους στην έδρα των κτηρίων, των γραφείων, το νέο σήμερα νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων. Και την Κυριακή το πρωί υπάρχει σύμφωνα με τον νόμο η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας για την εκλογή του Προεδρείου. Μάλιστα. Δύο ερωτήματα για να δούμε το από εδώ και πέρα, δηλαδή αυτό πώς θα ξεκινήσει από την Κυριακή. Θέλω να μου πείτε σε πόσο χρονικό διάστημα εκτιμάτε ότι το οργανωτικό αυτό κομμάτι θα έχει ολοκληρωθεί ώστε να μπορεί η Περιφέρεια και εσείς είτε να αποφασίσετε είτε να ασχοληθείτε παράδειγμα με ζητήματα όπως είναι η συνεννόηση των πανεπιστημίων, τα ΤΕΙ και προβλήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας πολύ γρήγορα.
θέλω να τονίσω ότι τα μείζωνα ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία μας και το τόπο μας, τα παρακολουθούμε στενά και ουσιαστικά σε καθημερινή βάση και πέραν της διοικητικής μετεξέλιξης του θεσμού της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης στην ερετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Όπως επίσης θέματα που έχουν να κάνουν με την εκτέλεση ή του σχεδιασμό ή τη διαδικασία υποβολής προτάσεων για την εκπόνηση σημαντικών και μεγάλων έργων, και αυτά είναι σε σταθερή τροχιά παρακολούθησης και διαδικασίας εξέλιξης, ώστε να κερδίσουμε το χρόνο που απαιτείται χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Όσον αφορά το ζήτημα της στελέχωσης και της λειτουργίας του νέου θεσμού της αιρετής περιφερειακής αυτοδιοίκησης, αυτό θα χρειαστεί ένα μικρό χρονικό διάστημα, τόσο για την κάλυψη όλων των θέσεων, των αιρετών θέσεων του πολιτικού προσωπικού, των αιρετών εκπροσώπων στην δευτεροβάθμια περιφερειακή αυτοδιοίκηση, όσον επίσης και κάποιων ειδικών συνεργατών που προβλέπονται από τον Καλλικράτη, και ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα θα απαιτηθεί για την τοποθέτηση και τη σωστή και πλήρη ανάπτυξη λειτουργίας των στελεχών της αιρετής περιφέρειας, οι οποίοι θα είναι στελέχοι που μετατάσσονται από τις σημερινές νομαρχιακές αυτοδιοίκησεις, όπως και από την μέχρι σήμερα κρατική περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Είναι ζητήματα για τα οποία έχει υπάρξει κατάλληλη προεργασία. Υπάρχουν πολλές συνεργασίες και θα γίνει μια συστηματική προσπάθεια ώστε να ενεργοποιηθούν και να ολοκληρωθούν με το πιο γρήγορο χρονικά και δυνατά τρόπο. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι κανένας από τους νέους αιρετούς περιφερειακούς θεσμούς, είτε είναι οι περιφέρειες είτε οι νέοι διευρυμένοι δήμοι, δεν έχουν ψηφισμένους προϋπολογισμούς. Υπάρχει μια μεταβατική διαδικασία η οποία γίνεται σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών. Υπάρχουν τέτοια θέματα, όμως είμαι σίγουρος ότι έχοντας τη βούληση και τη διάθεση και την ουσιαστική συνεργασία μπορούμε να δώσουμε επίλυση και σε σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε και τυπικά καλυμμένοι όσον αφορά τις διαρθρωτικές μεταβολές. Το μείζον και πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλοι με όλες μας τις δυνάμεις για αυτή την σημαντική διαρθρωτική μεταβολή, τη μετεξέλιξη των θεσμών. Και βέβαια αυτό το οποίο αποτελεί ένα μεγάλο προβληματισμό για όλους μας, όλους τους Έλληνες, αλλά και για τους θεσμικούς φορείς, είτε είναι στην κεντρική κυβέρνηση είτε στην αυτοδιοίκηση, είναι το ζήτημα της ομαλής ροής των χρηματοδοτήσεων και σε ένα ικανοποιητικό βαθμό που να καλύπτει τις ουσιαστικές ανάγκες. Θέλω να τονίσω επίσης μια μεγάλη και σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που συμβαίνει από πρώτης του έτους, είναι ότι ενώ τώρα ο θεσμός της δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό και των κρατικών περιφερειών μισθοδοτούνταν κεντρικά από το Υπουργείο, από την πρώτη του έτους θα μισθοδοτείται από τους προϋπολογισμούς των περιφερειακών αυτοδιοικήσεων, των νέων περιφερειών, των αιρετών. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλλαγή η οποία επανατοποθετεί πολλά δεδομένα και είναι ένα ζήτημα για το οποίο υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός, όπως έχει κατατεθεί και την προεκλογική περίοδο και στη συζήτηση του Καλλικράτη, από το σύνολο των αιρετών. Δηλαδή το να υπάρχουν επαρκείς πόροι για να καλύψουν την μισθοδοσία του προσωπικού, του μόνιμου προσωπικού των νέων θεσμών, και βέβαια για να υπάρχουν και διαδράσεις για άλλες οι οποίες υπάρχουν σε επίπεδο κοινωνικών αναγκών. Πιστεύω ότι μέσα από μια συνετή διαχείριση και σωστή συνεργασία και με την κυβέρνηση μπορούμε να βρούμε μια λύση. Όμως δεν πάβει να είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο καλούμεθα άμεσα να αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Ένα τελευταίο. Έχετε αποφασίσει ποιους θα ορίσετε θεματικούς αντιπεριφερειάρχες? Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί και τους τέσσερις νομούς. Νομίζω τρεις θα είναι και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Όσον αφορά τη στελέχωση των αιρετών θέσεων του πολιτικού δυναμικού της αυτοδιοίκησης του δεύτερου βαθμού, της αιρετής περιφέρειας, δεν έχω αποφασίσει μέχρι στιγμής. Και είναι προφανές ότι μόλις υπάρξουν οι αποφάσεις μου, οι τελικές αποφάσεις μου, θα ανακοινωθούν και στους συνεργάτες μου και σε όλους.
Όμως αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι όσοι θέσαμε τον εαυτό μας στην υπηρεσία της κοινωνίας και αγωνιζόμαστε γι' αυτό, λειτουργούμε ενιαία συνειδητά με όρους εξυπηρέτησης των κοινωνικών αναγκών και όχι με όρους εξυπηρέτησης ιδιωτελών προσωπικών σκοπιμοτήτων. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, το οποίο ενδυναμώνει την προσπάθεια τη συνολική και τη συλλογική όλων των Δυτικών Μακεδόνων για ένα καλύτερο αύριο.